Σήμερα, σήμερα. Απολαμβάνουμε το σήμερα, γιατί αυτό το έργο δεν ξαναπαίζεται. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα φιλοξενώ στην εκπομπή μια πανέμορφη κυρία, η οποία θα μας ταξιδέψει σε έναν κόσμο όχι και τόσο καλό, αλλά δεν πειράζει. Πρέπει να ενημερωθούμε, θα μιλήσουμε για την κακοποίηση των γυναικών. Θα μας πει πού πρέπει να απευθύνονται οι κακοποιημένες γυναίκες και πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να φύγει μια κακοποιημένη γυναίκα μέσα από το χώρο όπου την κακοποιούν. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι η Νίκη Μάντσιου, η οποία είναι υπεύθυνη Βορείας Ελλάδας της Winner Lass. Καλώς όρισες, Νίκη μου. Καλησπέρα, Κυριακή. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου, γιατί θα μιλήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σημαντικό, που αφορούν πολλές γυναίκες. Και καλώς ή κακώς, όσες γυναίκες κακοποιούνται, δυστυχώς ντρέπονται σε πρώτη φάση να το μοιραστούν ή να το πούνε κάπου. Οπότε είναι καλό σήμερα να δώσουμε κάποιες συμβουλές και να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες, τουλάχιστον να κάνουν το πρώτο βήμα, να είμαστε εμείς το πρώτο βήμα που θα τις βοηθήσει. Βεβαίως, είναι ένας από τους στόχους μας. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε λίγο με να μου πεις πότε ιδρύθηκε η Winner Lass και ποιος είναι ο σκοπός της. Ναι, η Winner Lass είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση. Mm-hmm. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2006 mm-hmm. Από τη Μάντα Τσαγκιά Παπαδάκου και ο σκοπός της είναι η εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Μάλιστα. Πότε μια γυναίκα είναι θύμα βίας, γιατί υπάρχει σωματική βία, υπάρχει λεκτική βία, υπάρχει συναισθηματική βία, υπάρχει ψυχολογική βία. Υπάρχουν πολλά είδη βίας. Ακριβώς. Και δυστυχώς δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι ότι υπάρχουν τόσα είδη βίας. Mm-hmm. Μια γυναίκα είναι θύμα βίας όταν βιώνει οποιαδήποτε μορφή βίας. Σύμφωνα και με την Παγκόσμια Διάσκεψη του Πεκίνου το 1995, mm-hmm. Θύμα βίας είναι η γυναίκα που δέχεται οποιαδήποτε μορφή βίας, με γνώμονα το φύλο δηλαδή, και πονάει και υποφέρει ως αποτέλεσμα των πράξεων αυτών. Οι γυναίκες κακοποιούνται, πιστεύεις, μόνο από το ανδρικό φύλο ή μπορεί να κακοποιηθεί μια γυναίκα και από τη μητέρα της και από τον πατέρα της και από το φιλικό της περιβάλλον? Από οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας, όταν μιλάμε για ενδοοικογενειακή mm-hmm. βία. Απλά η συντροφική βία είναι πολύ έντονη. Είναι μεγάλα από τα ποσοστά των γυναικών που δέχονται βία από τον σύντροφό τους, τον ίν ή τον πρώην. Mm-hmm. Υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, σωστά? Υπάρχουν, γίνονται κάποιες έρευνες. Είναι δύσκολο βέβαια να πούμε με ασφάλεια, γιατί δεν γίνονται πολλές καταγγελίες πρώτον και δεύτερον δεν υπάρχει ένα ενιαίο δίκτυο καταγγελιών. Η πιο πρόσφατη έρευνα, έτσι, που μας δείχνει μια καλή εικόνα, είναι από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. που περιλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη και τα 28. Αφορά ένα πολύ μεγάλο δείγμα γυναικών, πάνω από 45.000, και μας δείχνει ότι μία στις τρεις γυναίκες άνω των 15 ετών έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βλάβη. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Επίσης, παρόμοιο είναι το ποσοστό των γυναικών, πάλι μία στις τρεις γυναίκες, έχουν βιώσει ψυχολογική βία. Πώς μπορεί να κατανοήσει μία γυναίκα ότι της ασκείται βία? Δηλαδή, πέρα από τη σωματική βία που είναι ευνόητο και κατανοητό. Κάποιος σηκώνει χέρι πάνω μου, οπότε μου ασκεί σωματική βία. Πώς μπορεί να καταλάβει ένα 15χρονο κορίτσι, όπως αναφέρθηκε στα 15χρονα, ότι της ασκούνε ψυχολογική βία ή λεκτική βία ή όλα τα... Οικονομική. Υπάρχει και οικονομική ναι. βία. Να μην ξεχνάμε okay. και την οικονομική mm-hmm. βία, γιατί έχει και αυτές τις συνέπειες στη ζωή των γυναικών. Όπως το είπες, είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε τη σεξουαλική και τη σωματική βία. Πολύ πιο δύσκολο να οριστεί είναι η ψυχολογική βία. Υπάρχουν όμως σημάδια, σημάδια ελέγχου, γιατί γι' αυτό πρόκειται κιόλας, για άσκηση ελέγχου, άσκηση εξουσίας. Mm-hmm. Όταν δηλαδή μειώνεται η αξιοπρέπεια, η προσωπικότητα, υποτιμάει κάποιος, υποβιβάζει διαρκώς τον άλλον, mm-hmm. Χρησιμοποιεί λεκτική βία, όλα αυτά ορίζουν την ψυχολογική βία. Για ποιο λόγο πιστεύεις και θεωρείς ότι μια γυναίκα ανέχεται ή μπαίνει στο τρυπάκι αυτό να υπομένει την βία?
έχει ένα λανθασμένο σύστημα πεπιθήσεων και αξιών. Της, καλλιεργείται βέβαια αυτό και από την κοινωνία, σύμφωνα με τους ρόλους των γυναικών και των ανδρών, ότι η γυναίκα πρέπει να είναι υποταγμένη, η εξουσιαζόμενη και ο άντρας εξουσιαστής. Από εκεί ξεκινάει αυτό, το καλλιεργεί ο θήτης και δημιουργείται μια πολύ έντονη σχέση εξάρτησης, ένας πολύ ισχυρός δεσμός ανάμεσα στους δύο, που είναι πολύ δύσκολο να σπάσει. Και έτσι, ενώ επιθυμεί να φύγει και βιώνει τον πόνο και τις συνέπειες αυτό, είναι πολύ δύσκολο να σπάσει αυτή η εξάρτηση, να καταφέρει να την νικήσει. Τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα μετά από ένα περιστατικό βίας? Ποιο θα είναι το πρώτο της βήμα? Όπως συμβουλεύει και η ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, πρέπει πρώτα να καλέσει την αστυνομία. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβάται να καταγγείλει το γεγονός, να καλέσει την αστυνομία. Η ενδοοικογενειακή βία διώκεται αυτεπάγγελτα. Θα πρέπει σε περίπτωση που είναι τραυματισμένη να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Πολύ καλό θα είναι και να καταφύγει σε μια ιατροδικαστική υπηρεσία, γιατί η ιατροδικαστική έκθεση και η γνωμάτευση που θα πάρει από το δημόσιο νοσοκομείο, που θα περιγράφει τις σωματικές βλάβες, είναι καθοριστική σημασία για την νομική εξέλιξη της, του περιστατικού. Είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί έτσι αποδεικνύεται το αξιόπινο της πράξης. Φυσικά και στην αστυνομία θα υποβάλει μήνυση και θα ακολουθεί η διαδικασία που πρέπει. Αν παίζει το σενάριο από, από αυτόν που κακοποιεί τη γυναίκα, έτσι και κάνεις αυτό θα σε σκοτώσω, έτσι και κάνεις εκείνο θα αυτοκτονήσω κι εγώ, έτσι και κάνεις το άλλο θα σε κλείσω μέσα και δεν θα σε αφήσω να βγεις, έτσι και κάνεις εκείνο θα. Όταν η γυναίκα λοιπόν βρίσκεται μέσα σε ένα περιβάλλον με φόβο, εσύ πιστεύεις και θεωρείς ότι θα μπορέσει να κάνει το βήμα αυτό, να πάει στην αστυνομία, να καταγγείλει, να κάνει μήνυση? Ή θα φοβάται τόσο πολύ ώστε δεν θα μπορέσει τελικά να κάνει τίποτα? Ο εκφοβισμός και οι απειλές είναι κάτι σύνηθες. Να. Είναι ο τρόπος χειρισμού που χρησιμοποιεί ο θήτης για να κρατήσει κοντά του το θύμα. Πραγματικά θα πρέπει να καταλάβει η γυναίκα ότι δεν είναι μόνη. Υπάρχουν οι υποστηρικτικές δομές, υπάρχουν οι κρατικές δομές που πραγματικά θα βοηθήσουν τη γυναίκα να φύγει και να την προστατεύσουν. Μόνο έτσι θα μπει ένα τέλος στη βία. Αν φοβούνται να καταγγείλουν και να προχωρήσουν την νόμιμη διαδικασία, δεν θα μπει ποτέ ένα τέλος. Είναι ένας τρόπος άκρος χειριστικός. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι δεν είσαι μόνη σου, υπάρχουν πολλές, άρα μην φοβάσαι, μην ντρέπεσαι. Όπως είσαι εσύ κακοποιημένη γυναίκα, ακριβώς δίπλα σου υπάρχει και άλλη μια κακοποιημένη γυναίκα, ακριβώς παραδίπλα σου άλλη μια κακοποιημένη γυναίκα, οπότε μην ντρέπεσαι και μην φοβάσαι. Ήρθε η ώρα να φωνάξεις κι εσύ και να φωνάξουμε όλες μαζί, γιατί πλέον αυτό πρέπει να σταματήσει, όπως μας είπε και η... δεν είσαι μόνη και δεν είσαι η μόνη. Αυτό. Και υποστηρικτικό περιβάλλον υπάρχει και μπορείς να το αντιμετωπίσεις και να έχεις τη ζωή που σου αξίζει. Άρα, Νίκη Μάντσιου, πες υποθετικά ότι εγώ είμαι μια κακοποιημένη γυναίκα. Okay. Το πρώτο μου βήμα, λοιπόν, είναι να πάω στην αστυνομία, να κάνω καταγγελία. Ακριβώς. Άρα, φεύγω από το σπίτι μήνυση. Μου και πηγαίνω στην αστυνομία και καταγγέλλω τον άνθρωπο τον οποίο με κακοποιεί. Ναι, βέβαια, σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού, θα καλέσουμε το ΕΚΑΦ, θα πάει στο νοσοκομείο και θα ζητήσει εκεί να καλέσουν την αστυνομία. Ωραία. Υπάρχει νόμος στην Ελλάδα για την ενδοοικογενειακή βία? Ναι, βεβαίως. Από το 2006 ισχύει ο νόμος 3500. Έχει τεθεί σε ισχύ συμβολικά κιόλας από τις 25 Νοεμβρίου, που είναι και η Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών. Και έχει πολύ καλές διατάξεις για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Μπορούμε να αναφέρουμε κάποια από αυτά. Αρχικά απαγορεύεται η χρήση βίας μεταξύ των μελών της οικογένειας. Ποινικοποιείται κάτι που είναι πρωτοφανές για την Ελλάδα, ο βιασμός εντός του γάμου, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ας υπάρχουν βέβαια κάποιες δυσκολίες όπως το να αποδειχτεί. Προβλέπεται ποινή φυλάξης έως και 10 ετών για τα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, η απομάκρυνση του θήτη από την οικία και πάρα πολλές διατάξεις για την προστασία του θύματος. Να περάσω και σε ένα άλλο κεφάλαιο, καλός ή κακός, υπάρχει και αυτό μέσα στην κακοποίηση. Να πάμε λίγο στην παιδοφιλία, όπου ο ίδιος ο πατέρας, ο ίδιος ο παππούς, καλός ή κακός, δυστυχώς, βιάζει ή παρενοχλεί σεξουαλικά το νεαρό κορίτσι, την έφηβη.
Ναι, είναι αυτό που λέμε η βία πίσω από τις κλειστές πόρτες και τα κλειστά παράθυρα. Ακριβώς πάλι ενδοοικογενειακή βία είναι. Είναι το είδος της σεξουαλικής βίας, της σωματικής, της ψυχολογικής, ένας συνδυασμός όλων αυτών. Εκεί το θύμα ακριβώς δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιος φταίει και έχει και την τάση να κατηγορεί τον εαυτό του και δυστυχώς έτσι αποκρύπτονται αυτά τα γεγονότα. Να πούμε όμως σε Αγγελική ότι ο νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός για να προστατεύσει ακριβώς τα ανήλικα, τα παιδιά. Να σου πω μόνο ότι ο συγκεκριμένος νόμος χαρακτηρίζει ως θύμα το ανήλικο μόνο αν, ακόμα και αν ενώπιον του οποίου έχει γίνει μια πράξη βίας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι μόνο να είναι θύμα βίας, μόνο που είναι μάρτυρας το χαρακτηρίζει ως θύμα για να καταλάβουμε πόσο μεγάλες είναι οι συνέπειες στη ζωή του παιδιού. Στην ψυχική του υγεία. Στην ψυχική του υγεία. Αν υπάρχει κάποιο τέτοιο περιστατικό, Νίκη Μάνσιου, το παιδί πρέπει να το πει στη μητέρα, η μητέρα είναι αυτή που θα χειριστεί και θα διαχειριστεί την κατάσταση, ή το ίδιο το παιδί μπορεί να πάει να καταγγείλει τον ίδιο τον πατέρα ή τον ίδιο τον παππού ή το θείο του ή τέλος πάντων όποιος είναι στο περιβάλλον που το κακοποιεί. Βλέπουμε περιπτώσεις ότι και παιδιά προσφεύγουν μόνα τους σε ένα αστυνομικό τμήμα και κάνουν την καταγγελία. Αν εμπιστεύονται κάποιον, μπορούν να μιλήσουν σε εκείνο ή να καταφύγουν σε μια υποστηρικτική δομή, για παράδειγμα στο χαμόγελο του παιδιού που ασχολείται με θέματα αυτά και να του συμπαρασταθεί, γιατί σίγουρα χρειάζεται το υποστηρικτικό περιβάλλον λόγω και της μικρής ηλικίας για να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο δυνατό. Όταν μια γυναίκα λοιπόν αποφασίσει να φύγει από την κακοποιητική σχέση στην οποία βρίσκεται, δεν έχει που να πάει, δεν έχει που να μείνει, δεν έχει στον ήλιο μοίρα, δεν έχει δουλειά και έχει και ένα παιδί στην αγκαλιά της. Τι κάνει? Ναι, η αλήθεια είναι ότι εύκολο είναι να το λέμε ότι φύγει από μακρύ σου, γιατί πραγματικά κινδυνεύει η ζωή των γυναικών σε πολλές περιπτώσεις, η σωματική τους ακαιρεότητα, αλλά στην πράξη είναι λίγο δυσκολότερο. Ξέρεις, Αγγελική, αν παρατηρήσεις τα εγκλήματα και οι πράξεις βίας που είναι έτσι πολύ άσχημες, γίνονται τη στιγμή που αποφασίζει η γυναίκα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση να εγκαταλείψει την κακοποιητική σχέση, ναι, το κακοποιητικό περιβάλλον. Εκεί ακριβώς, επειδή ο θήτης αντιλαμβάνεται ότι θα τη χάσει, είναι αποφασισμένος για όλα. Είναι μια πολύ κρίσιμη καμπή. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχει κάνει ένα σχέδιο από νωρίς. Για παράδειγμα, είπες που θα μείνει. Να ξέρει ότι θα μπορέσει ένα οικογενειακός φίλος, ένα μέλος της οικογένειας, να τη φιλοξενήσει για κάποιο διάστημα μέχρι να ορθοποδήσει, να βρει μια δουλειά, ένα σπίτι. Σε διαφορετική περίπτωση, να απευθυνθεί σε ένα ξενώνα, να δει ποια είναι η διαδικασία για να μπει σε ένα ξενώνα. Πόσο χρόνο μπορούν να τη φιλοξενήσουν εκεί. Στο σημείο αυτό, να βάλω μια ανατελεία. Ναι. Μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς, στη δική σας οργάνωση και να τη βοηθήσετε να βρει ξενώνα για να πάει να εγκατασταθεί. Βεβαίως, εμείς κάνουμε τη διασύνδεση με τις υπόλοιπες υποστηρικτικές δομές. Μπορεί να απευθυνθεί στο τηλέφωνο της Αθήνας, στα γραφεία μας, στο 210-89-96-636 και στην ιστοσελίδα μας, στην winelas.gr, μπορεί να βρει πληροφορίες. Θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για να τη βοηθήσουμε να μπει σε κάποιο ξενώνα. Και φυσικά να έχει ψυχοκοινωνική στήριξη, ό,τι άλλο χρειαστεί. Για ποιο λόγο πιστεύεις και θεωρείς ότι ο θήτης κάνει αυτά που κάνει? Άμα δούμε και το προφίλ του θήτη, βλέπουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή αυτοπεποίθηση, δεν πιστεύει στον εαυτό του, νομίζει ότι ο μόνος τρόπος που μπορεί να έχει μία σχέση συντροφική είναι αυτός. Με το να ασκεί την εξουσία. Ασκεί την εξουσία, ναι, να έχει το πάνω χέρι, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Να ευνοχίζει τον σύντροφό του, έτσι ώστε να νομίζει αυτός ότι είναι ψηλά. Ναι, να τον υποβαθμίζει, να τον υποτιμά και να τον καθιστά απολύτως εξαρτώμενο. Άρα το θύμα είναι ακόμη πιο ανασφαλές, έχει ακόμη πιο χαμηλή αυτοπεποίθηση, είναι ακόμα πιο φοβισμένο, τρομοκρατημένο, ναι. Έχει την αίσθηση της αδυναμίας, ότι ό,τι και να κάνει, κανένας δεν μπορεί να το βοηθήσει για να βγει από αυτό το φαύλο κύκλο της βίας. Αναπτύσσει όλες αυτές τις συμπεριφορές. Άρα για να πάει μια γυναίκα σε έναν τέτοιο άντρα, φαντάζομαι και υποθέτω ότι μεγάλωσε με τέτοιες πεπιθήσεις μέσα στο σπίτι το δικό της, με τον μπαμπά και τη μαμά. Ναι. Συμφωνείς? Ναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το οικογενειακό περιβάλλον. Συνήθως τα κορίτσια έχουν την τάση να ταυτίζονται με τη μητέρα και να αναπαράγουν τη συμπεριφορά και τα αγόρια του πατέρα. Έτσι και αναπαράγεται και η βία διαγενειακά. Βέβαια, βλέπουμε και ότι τις εξαιρέσεις
για παράδειγμα, δύο αδέρφια μεγαλώνουν στο ίδιο περιβάλλον, βλέπουν τον πατέρα να ασκεί μια κακοποιητική συμπεριφορά στη μητέρα. Το ένα το αγόρι, για παράδειγμα, την αναπαράγει πιστά, ενώ το δεύτερο την αποστρέφεται. Κάνει το ανάποδο. Ναι. Mm-hmm. Mm-hmm. Αλλά έχουμε την τάση να ακολουθούμε τα γονεϊκά πρότυπα. Συνήθως αυτό που είπες γίνεται, ή ακολουθούμε αυτά που κάνουν οι γονείς μας ή κάνουμε εντελώς τα ανάποδα. Ναι. Οπότε γι' αυτό το λόγο και τα αδέρφια διαφέρουν και κάθε άνθρωπος διαφέρει. Ναι, είναι γιατί μοναδικός. Ο κάθε άνθρωπος ακριβώς έχει την διαφορετική ψυχοσύνθεση και ιδιοσυγκρασία. Mm-hmm. Είναι μοναδικός. Αυτό ακριβώς. Τι σημαίνει νέο ξεκίνημα, μαθαίνω να φροντίζω τον εαυτό μου? Πες μας λίγα λόγια για αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουμε δημιουργήσει δύο επιστημονικές ομάδες. Η δική μας επιστημονική ομάδα με επικεφαλής την Βασιλική Λιάφου, ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, και η ομάδα του καθηγητή της ψυχιατροδικαστικής του Αττικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, του κ. Δουζένη. Είναι ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης γυναικών. Mm-hmm. Δηλαδή, προσφέρουμε πληροφορίες και γνώσεις, εκπαίδευση, ώστε οι γυναίκες να μπορέσουν να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους, τον αυτοέλεγχο, ουσιαστικά να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους. Mm. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βάλουμε ένα τέρμα στη βία. Έτσι. Λειτουργεί βέβαια και προληπτικά και θεραπευτικά. Άρα, όπως εγώ ως γυμνάστρια έχω πρόγραμμα ενδυνάμωσης για τους μυς, υπάρχει και πρόγραμμα ενδυνάμωσης της ψυχικής υγείας του ανθρώπου και της κάθε γυναίκας και του κάθε ανθρώπου, όπου με μικρά-μικρά βήματα μαθαίνει το κάθε θύμα να στηρίζεται στον εαυτό του και να στέκεται στα πόδια του. Ακριβώς. Η κάθε γυναίκα και προληπτικά. Mm-hmm. Όταν αντιληφθούμε ότι μπορούμε να πορευόμαστε μόνοι μας και να μην είμαστε εξαρτώμενοι από κανέναν, μπορούμε να μπούμε με ίσους όρους σε μια σχέση συντροφική και να είναι υγιής η σχέση αυτή. Mm-hmm. Βέβαια, χρειάζεται ένα αρκετό διάστημα. Γι' αυτό και το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από 15 δύο ώρα εβδομαδιαία σεμινάρια που τα διδάσκουν. Εκπαιδευμένο, τα διδάσκει για εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, mm-hmm. και φυσικά προσφέρεται δωρεάν στις γυναίκες και δίνεται και πιστοποιητικό παρακολούθησης. Νίκη Μάντσικη, τι είναι αυτό που σε όθησε εσένα να ασχοληθείς με αυτό το ευαίσθητο θέμα, ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλές γυναίκες, και θέλω να δώσεις ένα μήνυμα στις τηλεθεάτριες, έτσι ώστε να αγγίξεις την ψυχή τους, και το πιο σημαντικό που θέλω να κάνεις είναι, αν μπορέσεις φυσικά μέσα από αυτή την ολιγόλεπτη εκπομπή, να τις δώσεις το κίνητρο και το πρώτο έναυσμα για να μιλήσουν, για να πάνε στην αστυνομία, για να διεκδικήσουν τα δίκαια τους, για να μην φοβούνται και πλέον να δώσουν ένα τέλος και να βάλουν ένα τέλος στην κακοποίηση του εαυτού τους και ίσως και των παιδιών τους. Ναι, βέβαια. Αυτό που παρακίνησε εμένα είναι μια δική μου εσωτερική ανάγκη, mm-hmm. για προσφορά. Πιστεύω ότι η γυναίκα πλήττεται σημαντικά, ότι η ισότητα δυστυχώς στην πράξη δεν υπάρχει. Και θέλω να καλέσω όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά όλους να μην γυρίσουμε την πλάτη μας στη βία. Ακόμα και αν δούμε ένα περιστατικό τι συμβαίνει δίπλα μας, θα αντιληφθούμε και ανώνυμα μπορούμε να το καταγγείλουμε και να βοηθήσουμε. Δεν είναι ποτέ αργά. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν είναι ατομικό, δεν είναι οικογενειακό. Και κάθε γυναίκα πρέπει και η ίδια να βάλει ένα τέρμα σε αυτό, γιατί της αξίζει να ζει ευτυχισμένη. Είναι επιλογή της πώς θα ζήσει. Σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει να ζει μέσα στη βία. Και να κάνω μια παρένθεση και να πω. Μιλήσαμε για τις γυναίκες, για την κακοποίηση ενάντια των γυναικών. Κακοποιημένοι άντρες υπάρχουν. Ναι. Θεωρώ ότι υπάρχουν και κακοποιημένοι άντρες. Συμφωνείς? Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Διαφέρει το είδος της βίας. Mm-hmm. Κυρίως είναι αποδέκτες ψυχολογικής βίας. Τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα τώρα λόγω των συνθηκών της οικονομικής κρίσης, της οικονομικής δυσπραγίας, της ανερχόμενης απεργίας που πλήττει κυρίως τον ανδρικό πληθυσμό πλέον. Και έτσι, χανώντας ένας άντρας τη δουλειά του και το στάτους που είχε, είναι πολύ πιο εύκολο να πέσει θύμα ψυχολογικής βίας. Υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό ανδρών που δέχεται σωματική βία, αλλά φαντάζεται ότι δεν είναι της ίδιας δυναμικής και της ίδιας έκτασης. Okay. Πιστεύεις και θεωρείς ότι χειρότερη από όλες τις βίες είναι ποια? Η σωματική βία, η λεκτική βία, η ψυχολογική βία, ποια? Μπορεί να έχουν το ίδιο αρνητικές συνέπειες στον ψυχισμό και να δημιουργήσουν μεγάλα ψυχικά τραύματα όλες οι μορφές της βίας. Τώρα που μου κάνεις την ερώτηση, έρχεται στο μυαλό μου μαρτυρία μιας γυναίκας που
υπέφερε τόσο πολύ από την ψυχολογική βία που της ασκούσε καθημερινά ο σύντροφός της, mm-hmm. που είχε λησμονήσει ότι είχε και δύο περιστατικά σωματικής βίας και με βαριά χτυπήματα. Γιατί αυτό που την πονούσε ήταν η ψυχολογική, γιατί ήταν και καθημερινή και σε βάθος χρόνου. Νομίζω όμως ότι ο συνδυασμός, γιατί ούτως ή άλλως η ψυχολογική προηγείται της σωματικής, mm-hmm. Είναι ο πιο επώδυνος. Αυτοί οι άντρες που κακοποιούν σωματικά, ψυχολογικά, πνευματικά και όλες τις μορφές βίας, τη σύντροφό τους, και στην πορεία όταν βλέπουν το θύμα ότι θέλει να τους φύγει και λένε «Δώσ' μου ακόμα μια ευκαιρία, σε παρακαλώ, δώσ' μου ακόμα μια ευκαιρία, δεν θα το ξανακάνω, δώσ' μου ακόμα μια ευκαιρία». Mm. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό? Αυτό βιβλιογραφικά θα το βρείτε ως η τρίτη φάση, ή ο μήνας του μέλητος επωνομαζόμενος, στον κύκλο της βίας. Γιατί ακριβώς είναι ένα παιχνίδι, μια στρατηγική να το πούμε έτσι. Δεν έχει μετανοήσει πραγματικά. Είναι μια απέλπιδα προσπάθεια για να κρατήσει το θύμα κοντά του. Δηλαδή, μετά από λίγο θα επανέλθει στην συνήθιη συμπεριφορά τη βία. Άρα, διαχείριση συμπεριφοράς δική του και απέναντι στο θύμα για να το κρατήσει κοντά του, όπως είπες. Και μια τελευταία ερώτηση. Γιατί το σεξ ξαναφέρνει κοντά το θύμα με το θήτη? Όπως σου είπα, υπάρχει ένας πολύ στενός δεσμός ανάμεσα στους δύο, συναισθηματικός mm-hmm. εννοώ, επειδή ενέχει και το σεξ και τη συναισθηματική αυτή σύνδεση, είναι ο τρόπος για να ξαναέρθουν πιο κοντά, όταν νιώθει ότι πάει να χαλαρώσει ο δεσμός αυτός. Mm-hmm. Και είπες πριν ότι η οικονομική κρίση που βλέπει τη χώρα μας αυξάνει την ενδοοικογενειακή βία κατά mm-hmm. των γυναικών. Για το λόγο τον οποίο δεν μπορεί η γυναίκα μόνη της να ζήσει, δεν έχει δουλειά, οπότε υπομένει ναι. και μένει στο σπίτι με τον ακριβώς. Θήτη. Γενικότερα στην κοινωνία μας mm-hmm. βλέπουμε φαινόμενα βίας όταν υπάρχουν τέτοιου είδους συνθήκες. Τώρα, όταν δεν έχει διέξοδο, όταν ένας άνδρας υφίσταται τέτοια πίεση κλπ. Και το έχει σαν εύκολο να ξεσπάσει στο σπίτι και στη γυναίκα, λέμε στη γυναίκα, γιατί όντως τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, οι πιο αδύναμοι εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Άρα εσείς να ξέρετε, φίλες μου, ότι ο άνθρωπος που σας κακοποιεί είναι ανασφαλής, δεν έχει αυτοπεποίθηση και έχει βρει τα κουμπιά σας και ασκεί εξουσία πάνω σας και είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος, γιατί κάνει εσάς δυστυχισμένες και κακοποιημένες. Εμείς σήμερα πιστεύουμε και θεωρούμε πως με την Νίκη Μάντσιου δώσαμε κάποιες χρήσιμες συμβουλές για όλες εσάς. Και κλείνοντας, θα ήθελα πάλι να πεις το τηλέφωνο στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν και την ιστοσελίδα στην οποία μπορούν να απευθυνθούν. Ναι. Νίκη Μάντσιου. Να πω βέβαια, Αγγελική, ότι δεν χωριζόμαστε σε στρατόπεδα γυναικών και ανδρών. Όλοι συστρατευόμαστε στον αγώνα για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών mm-hmm. και να μην ξεχνάμε ότι πολλοί θύτες έχουν προϋπάρξει θύματα και χρειάζονται και αυτή η βοήθεια από τον ειδικό. Το τηλέφωνο του οργανισμού είναι το 210-89-96-636 mm-hmm. και η ιστοσελίδα μας www.winelas.gr, που μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για τα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγονται, πότε και ό,τι άλλο θέλετε. Και να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνδρες οι οποίοι είναι πάρα πολύ υποστηρικτικοί και βοηθάνε πάρα πολύ στο κομμάτι βεβαίως. Αυτό και είναι πιο ευαίσθητοι ακόμα και από πολλές γυναίκες οι οποίες ενδεχομένως να μην ενδιαφέρονται για την διπλανή κυρία η ναι, οποία έχει κακοποιηθεί. Δεν είναι δεδομένη η αλληλεγγύη των γυναικών. Υπάρχουν ναι, ναι. άντρες που είναι πολύ πιο υποστηρικτικοί και ευαισθητοποιημένοι. Πάνω σε αυτό που είπες, δηλαδή, δεν χωριζόμαστε άντρες γυναίκες σε ναι. δύο στρατόπεδα. Υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά, υπάρχουν μεμονωμένες καταστάσεις. Κάθε κατάσταση και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και μοναδική. Ακριβώς. Πάρε θάρρος, δεν είσαι μόνη σε όλο αυτό. Υπάρχει βοήθεια, οπότε βρες τη δύναμή σου, είναι μέσα σου. Πάρε δύναμη από τη μητέρα σου, από τον πατέρα σου, από το ίδιο στο παιδί. Και βγες έξω και μίλα για αυτό που σου κάνουν μέσα στο σπίτι σου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Νίκη Μάντσιου. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Αγγελική. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα έρθει κοντά μας ο κύριος Αναστάσης Τούρος και θα μιλήσουμε για την αγιορητική εστία, για τις δράσεις της αγιορητικής εστίας μέσα στην Θεσσαλονίκη.
πώς ιδρύθηκε, πότε ιδρύθηκε, ποιος το εμπνεύστηκε και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς όλοι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης για να χαρούμε το Άγιο Όρος μέσα στην πόλη μας. Σήμερα, απολαμβάνουμε το σήμερα, γιατί αυτό το έργο δεν ξαναπαίζεται.